Γεια σας φίλοι και φίλες του Easy Greek. Είμαι ο Δημήτρης και βρισκόμαστε στην Αθήνα και σήμερα θέλουμε να ρωτήσουμε τον κόσμο γύρω μας πώς χρησιμοποιεί το Facebook. Αυτό το εργαλείο που πριν 10 χρόνια σχεδόν δεν υπήρχε και τώρα είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Θέλουμε να ρωτήσουμε γενικά τους Έλληνες πώς χρησιμοποιούν το Facebook, πόσο χρόνο το αφιερώνουν κάθε μέρα και αν θα μπορούσαν να το κόψουν. Φύγαμε. Ναι. Χρησιμοποιείς Facebook? Χρησιμοποιώ. Το έχεις στο κινητό σου? Το έχω. Ποια είναι η χρήση που το κάνεις? Μόνο Messenger, τίποτα άλλο. Δηλαδή μόνο μιλάω, δεν μπαίνω αρχή ποτέ, πολύ σπάνια. Πολύ τίποτα. Το κάνω σαν SMS, αυτό δηλαδή για κάνω μια φωτογραφία να στείλεις και να μιλήσεις. Δεν ανεβάζω κάτι, δεν είμαι από αυτούς που ανεβάζουν τραγούδια, τον Ατάλο ή post κλπ. Αν χρησιμοποιείτε Facebook... Ναι. Έχετε και στο κινητό σας? Ναι, ναι. Γιατί το χρησιμοποιείτε? Για ειδήσεις, για να μιλάω με τους φίλους μου. Όχι, δεν το χρησιμοποιώ. Έχω όμως Facebook μόνο για να κρατάω τους κωδικούς του Messenger. Αλλά γενικότερα δεν το χρησιμοποιούν και πολλά άτομα, οπότε δεν το χρησιμοποιώ κι εγώ. Χρησιμοποιείς κάτι άλλο για να μιλάς με τις φίλες σου? Το Messenger και το Instagram. Okay, άρα χρησιμοποιείς Messenger. Ναι, χρησιμοποιώ, ναι. Ναι. Έχω Facebook, αλλά δεν το χρησιμοποιώ πάρα πολύ, όχι. Πιο πολύ για τους φίλους μου που βρίσκονται στο εξωτερικό, να παρακολουθώ λίγο που βρίσκονται, πώς περνάνε. Αλλά γενικότερα όχι, δεν ξοδεύω πολύ λίγο χρόνο στο Facebook. Το χρησιμοποιείς κάθε μέρα, το έχεις στο κινητό? Κάθε μέρα, ναι. Έπρεπε να πεις πόσες ώρες χρησιμοποιείς το Facebook κάθε μέρα, πόσες θα είναι? Μισή ώρα. Το πολύ ένα μισάωρο. Μικρός, όταν δεν υπήρχε το Instagram, έμπαινα Facebook. Αλλά όταν ανακάλυψα το Instagram, μπαίνω τώρα συνέχεια Instagram. Δηλαδή, όποτε με βρεις, κάνω scroll down, scroll stories και όλα αυτά. Okay, γενικά, yeah. Το Facebook έχει πεθάνει τα τελευταία χρόνια, μάλλον. Οπότε, Instagram, πόσο θα έλεγες ότι μπαίνεις? 2-3 ώρες, σίγουρα. Δεν το χρησιμοποιώ και όλη μέρα. Αλλά όχι, το χρησιμοποιώ αρκετές ώρες μέσα στο σπίτι. Πώς είναι ώρα το χρησιμοποιώ? Δεν μπορώ να κάνω. Άλλο είναι μισή ώρα, άλλο είναι μία. Δεν το χρησιμοποιώ όλη μέρα. Αλλά για να μιλάω. Αυτό. Έλα, είναι ένα σημαντικό κομμάτι πλέον, έτσι πως είναι η κοινωνία μας. Άμα χάνετε τον λογαριασμό του Facebook σας, πώς θα νιώθετε? Δεν το έχω σκεφτεί. Μπορείς να φανταστείς τον εαυτό σου χωρίς Facebook? Ναι. Γιατί και παλιότερα, όταν ήμουν πιο μικρή, δεν είχα Facebook μέχρι το λύκειο. Θυμάσαι καθόλου μια εποχή χωρίς Facebook? Γιατί είσαι και έτσι λίγο μικρότερη και μπορούμε να σε ρωτήσουμε αυτό. Όχι. Όχι. Πώς νιώθεις όταν είσαι στο Instagram? Πώς να νιώθω? Κανονικά, όπως νιώθει όλος ο κόσμος. Δεν είναι μια ιδιαίτερη, πώς να το πω, αίσθηση όταν κοιτάζω τι κάνει ο συμμαθητής μου ή οι φίλοι μου ή κάποιος ξένος διάσημος. Αυτό. Έχουμε και φώτα τώρα. Άμα σου έλεγε κάποιος πρέπει να το κλείσεις, θα το έκλεινες? Ναι. Θα το έκλεινα, αλλά θα διατηρούσα κάποιο δίκτυο, δηλαδή κοινωνικής δικτύωσης γενικότερα. Βασικά κυρίως χρησιμοποιώ όλα αυτά, Instagram, Messenger, όταν απλά είμαι μόνη μου και βαριέμαι. Οπότε ξέρω εγώ, ήμουν όλη την ώρα έξω μαζί με τους φίλους μου και αυτά και... Δεν είχα διάβασμα με οτιδήποτε άλλο. Θα μπορούσα να μην τα χρησιμοποιώ όλα αυτά. Γιατί ουσιαστικά όλα αυτά τα χρησιμοποιώ για να έχω επικοινωνία με τις φίλες μου. Υπάρχει κάποια εναλλακτική που μπορεί να χρησιμοποιήσετε άμα δεν είχα το Facebook, ας πούμε, για επικοινωνία με φίλους? Όχι. Μετά το τηλέφωνο, νομίζω είναι ωραία επικοινωνία το Facebook όταν έχεις φίλους στο εξωτερικό. Δεν συμφωνώ, ας πούμε, με το γεγονός να είναι ο φίλος σου δίπλα για να του στέλνεις μηνύματα στο Facebook, ας πούμε. Αλλά εντάξει, ο καθένας όπως τη βρίσκει για την επικοινωνία. Άμα σου έλεγε κάποιος, μπορώ να σου δώσω αυτά τα χρήματα για να κόψεις το Facebook και το Messenger, πόσα θα ζήταγες? Κάτω χιλιάδες. Τη βδομάδα, 500 ευρώ εβδομάδα, θα ζήταω. Facebook, η κατάρα και το κόλλημα όλων μας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι παντού. Εσείς, πώς χρησιμοποιείτε το Facebook? Μπαίνετε κάθε μέρα? Μιλάτε με τους φίλους σας μέσω του Facebook? Χρησιμοποιείτε κάποια άλλη εφαρμογή ή υπηρεσία? Αφήστε σχόλιο ακριβώς από κάτω
Και μην ξεχνάτε ότι έχουμε τη φρέσκια μας σελίδα στο Patreon, όπου μπορείτε να βρείτε ασκήσεις για αυτό το επεισόδιο και για άλλα επεισόδια και πολλά άλλα καλούδια. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε και αυτό το επεισόδιο μας και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο του Easy Greek. Καλό σας βράδυ!